Τι κάνει? Δίνει. Του είπες να μην αργήσει? Του είπα. Μάλιστα. Δεν με ρωτήσετε όμως, κύριος Δημούτρης μου, τι μου απήντησε. Τι? Χαίστηκα. Μα είναι τρελός, αφού μας περιμένει ο Παπαπέτρος στο ταβερνάκι. Άμα σας περιμένει, να πάτε. Ναι, αλλά περιμένει και εσένα. Η παρέα θα είναι μείον ένα. Βρεζάκο, εσύ δεν το κανόνισε εχθές. Του είπες καιρό έχουμε να πούμε, κύριε Παπαπέτρου. Και εκείνος σου είπε θέλετε αύριο και εσύ συμφώνησες. Χθες το είπα, σήμερα το ξελέω. Συμβούλιο του γράψε. Εσύ σταμάτα να παίρνεις το μέρος του. Τι δεν μπορείς, Βρεζάκο. Γίνεται να μην πάμε. Όχι, Δημήτρη μου, ή βαριακούς ή υψηλοπούρεψες. Δεν είπα να μην πάμε, είπα να μην πάω. Εσείς θα πάτε κανονικά. Εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας και εγώ θα κάνω τη δική μου. Εσείς θα κάνετε τη ζωή σας και εγώ τη ζωή μου. Τέρμα. Σε ευχαριστώ. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Ναι, αλλά θα έρθουν και τα παιδιά. Ποια παιδιά, δεν ξέρω να έχω παιδιά εγώ. Η αραβωνιαστικιά σου η Ελένη, ο Ανεψιός ο Πετράκης και η Λίλη. Η Ελένη είναι κουρασμένη και πήγε για ύπνο, οι άλλοι δύο δεν είναι δικά μου παιδιά. Εγώ βρε, γι' αυτό δεν έκανα παιδιά. Να μην με σκοτίζουν, να μου ζαλίζουν το μυαλό. Άκου Δημητράκη, εγώ είσαι ελεύθερος και ελεύθερος θα παραμείνω. Ελεύθερος, το λέει και το όνομά μου. Άσχετο, αλλά μ' άρεσε σαν φράση. Γυναίκα. Δεν κατάλαβα. Λέω, ραντεβού με γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς τέτοια πράγματα. Πήγαινε μέσα, πήγαινε μέσα. Γιατί? Πήγαινε μέσα, Εύα, δεν θέλω να ακούσω κακά πράγματα. Πρώτη φορά θα τα ακούσω. Πήγαινε, πήγαινε με τα ακούσει αλλιώς. Άντε, μπράβο. Σε έχω παρακαλέσει ένα σωρό φορές. Δεν θέλω να είσαι τέτοια πράγματα μπροστά στην Δεβόρα. Εγώ μπορεί να είμαι ότι είμαι, αυτό το μαύρο παιδί θέλω να βγει σωστό. Άσε το μαύρο παιδί, να δούμε τι θα κάνουμε με το κίτρινο. Υπάρχει κίτρινο παιδί? Ναι, ο Παπαπέτρου. Ρε Ζάχο μου, τι θα του πω εγώ αν μου πει πού είναι ο κύριος Δόγκανος? Θα του πεις ότι από μία λατρεία με παντελόνια προτίμησε μία λατρεία με φουστάνια. Και από πότε απόκτησες την καινούργια λατρεία? Γιατί μέχρι σήμερα το πρωί ήσουν προσανατολισμένος προς Παπαπέτρου μεριά. Είναι μια παλιά μου γνωριμία. Πόσο παλιά? Πολύ παλιά. Είναι 11 ώρες, 15 λεπτά και 22, 23, 24 δευτερόλεπτα. Μην μου πεις ότι δεν είναι. Αφού με ρωτάσαμε στο πόρε, είναι αυτή που ήρθε, ξέρεις, για τη δημοσκόπηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Βρέα Θεόφοβε, πότε πρόλαβες? Τι? Να τη κλείσει ραντεβού για απόψε. Την έπεισα ότι έχω με πιο ωραίο προϊόν από αυτά ο πλασάρι. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Ξυπνώ τα ερωτικά ένστικτα. Τι ξυπνάς? Έχει τέτοια νυχτιάτικα. Έφυγε. Έφυγε. Εσύ είσαι, θα φύγει τι? Όχι, δεν θα φύγω. Γιατί? Περιμένω τα παιδιά, δεν τα περιμένω. Για να φτιάξουμε ένα καφεδάκι. Ελαφρύ. Και κανένα κομμάτι γλυκό αν έχεις, ε. Κι άμα γυρίσει κύριου Ζάχους ξαφνικά. Μη φτιάχνεις τίποτα. Ένα άσχετο νερό θερμό. Ωραία. Δεν πιστεύω τώρα που θα λείψω να πλακώσεις τα γλυκά. Φτηνά τη γλίτωσα. Άντε ρε Λίλη, άντε ρε παιδάκι μου. Τι τρέχει? Δεν ξέρω τι τρέχει, ξέρω τι δεν τρέχει. Εσύ? Και γιατί να τρέξω? 9 και 10 η ώρα, 9 η ώρα είχαμε ραντεβού στο σπίτι του θείου μου. Και τι, θα ξυνήσει ο τραχανάς? Όχι, ο θείος μου. Ο τραχανάς δηλαδή? Ρε Λίλη μου, ο θείος μου θέλει μεγάλη συνέπεια στα ραντεβού του. Τέτοιο θράσος έχει. Καλά, αντε πάμε τώρα. Κάτσε να πάρω μια ανάσα, μωρέ. Μα θες να αρχίσει πάλι τις γκρινιές? Κοίτα τρεμούλα για τον μπάρμπα του. Αφού χθες μου το είπε 30 φορές. Κοίτα μην κανονίσεις τίποτα για αύριο βράδυ. Κοίτα 9 η ώρα να σε σπίτι μου. Κοίτα μην καθυστερήσεις. Εσύ κοίτα να σταματήσεις, μην φας καμιά ανάποδη. Γιατί ο Παπαπέτρος θα περιμένει και τελευταία έχει πολλά νεύρα μαζί μας. Πλήση εγκεφάλου μου έκανε. Έχεις δίκιο, πρέπει να βιαστούμε. Λοιπόν, πιάσε μια τεκίλα και ένα κιλό φιστίκια. Α, και ένα γλυφιτζούρι για το μικρό. Φράουλα. Εξάρεστη. Για σταμάτα, για σταμάτα. Πούλησα από την Αφρική να μας κάνεις την έξυπνη. Γιατί? Γιατί τα κολλά, τι είναι αυτά? Τσουκου, 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 και ντανά. Για ξαναρίξει, άντε πράγμα. Κύριο Δημούτρης με κλέβει, τι? Εγώ. Ποιοι να είναι? Το τέτο της επιτυχίας. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Αργήσαμε λιγάκι, ε. Αργήσατε πολύ. Καλά, εμείς αργήσαμε πολύ, αλλά εσείς εδώ μέσα είστε λίγοι. Έξω φρενών. Πού πας, Πέτρους? Από εδώ δεν είναι ο θείος μου? Όχι. Από εκεί? Όχι. Από πού? Από εκεί. Έφυγε. Ού, εκεί θα κάτσει να σκάσει. Συνεπέστατο στα ραντεβού του μπάρμπα, ως συνήθως. Καλά, πώς έφυγε, γιατί έφυγε? Λόγω απρόπτου κολλήματος. Τι κολλήματος? Μπήκε μια κοπέλα το πρωί εδώ να κάνει δημοσκόπηση και της κόλλησε. Τι δημοσκόπηση? Για την τηλεόραση. Α, ωραία, έχουμε και μια ελπίδα. Τι ελπίδα? Να τον πάρω σε κανένα σόου να δείξει τι εστί πουρόγερος πάσχων από παλιμπεδισμό. Κι αν η Ελένη άλλαζε γνώμη και ερχόταν. Μα δεν τον έχεις ακούσει. Η Ελένη είναι κυρία. Ό,τι λέει δεν ξελέει. Διατάξτε. Τι να διατάξω? Τι να σας φέρω? Αυτούς που περιμένω, μπορείς να μου τους φέρεις? Πού να τους βρω? Έλα, ντε, πού να τους βρεις? Ανά τι ήρθανε. Καλησπέρα, λατρεία, απάντων ημών. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο. Τι λίγο, κύριε Μαρίκο μου, τι λίγο. Είχαμε πει 9 και 10 και η ώρα είναι 10. Χίλια συγγνώμη, κύριε Παπαπέτρου μου, αλλά η κυκλοφορία στους δρόμους δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Είστε καλά, κύριε Παπατρέχας μου? Τώρα που ήρθατε, είμαι λίγο καλύτερα. Σκέφτομαι μάλιστα να σας πω ένα παλιό τραγούδι του Χερόπουλου.
κάποια τρελή βράδια χώμου. Αυτό συνέβη προς καιρού. Την είδε κι ήταν μου τη γαμένη στα γκαρλάν. Ήρθαμε προθέσεις εγκλήματος. Όλα θα γίνουν. Και το τραγουδάκι μας θα πούμε. Και το κρασάκι μας θα πιούμε. Όλα, όλα, όλα. Ο κύριος Δόγκανος και η Δεσποινής Ελένη που είναι? Ο Δόγκανος παρκάρει. Τι παρκάρει, Δεσποινής μου, που δεν έχει αυτοκίνητο? Δεν κατάλαβες. Οικονόμησε ένα θηλυκό και προσπαθεί να παρκάρει δίπλα του. Τώρα θα είναι στις μανούβρες. Ναι, καταλαβαίνετε, παλιές μανούβρες. Θέλω να πω, δηλαδή, παλιές υποχρεώσεις. Δεν είναι δυνατόν να πουλήσει εμένα για την πρώτη μανούβρα την πρώτη κοπέλα που βρήκε μπροστά του. Ποια πρώτη, χιλιοστή και βάλε. Δεν σηκώνω χιούμορ, Δεσποινής μου, καθόλου. Και να του πείτε ότι αυτό δεν πρόκειται να το συγχωρήσω ποτέ. Τώρα μη μου στεναχωριέστε. Θα περάσουμε καλά και χωρίς τον κύριο Δόγκανο. Δηλαδή, να μην πω καλύτερα, όσο για την Ελένη ήταν λιγάκι κουρασμένη. Παιδί, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά πού βρίσκεται? Μπορείτε να μου πείτε τώρα πού βρίσκεται? Σε μια γωνιά χειρότερη από την κολάση. Με στείλες γιατί σε αγαπώ. Και ξεδάσες τους όρκους και τα χαρτιά μας. Με τρόπο αδιάφορο ψυχρό. Το ξέρα. Τις στιγμές που με φιλούσες έναν άλλο νοσταλγούσες. Το ξέρα. Πως δεν ήθελες κοντά σου στα μεγάλα σχέδια σου. Το ξέρα. Πως στο τέλος θα με διώξεις και σαν πλέβα θα με κόψεις. Το ξέρα. Ένα τίποτα με είχες φανταστεί. Το ξέρα. Τις στιγμές που με φιλούσες έναν άλλο νοσταλγούσες. Το ξέρα. Πως δεν ήθελες κοντά σου στα μεγάλα σχέδια σου. Το ξέρα. Πως στο τέλος θα με διώξεις και σαν πλέβα θα με κόψεις. Το ξέρα. Ένα τίποτα με είχες φανταστεί. Γιατί? Τι πράγμα? Λέω, γιατί διαλέξατε αυτό το κέντρο? Γιατί δεν σ' άρεσε ο τραγουδιστής? Δεν είπα ότι δεν μ' άρεσε, αλλά γιατί διαλέξατε ειδικά ένα κέντρο με ένα τσιγκάνο τραγουδιστή? Τα έχω βαρεθεί όλα τα ξύτα, έχω σκύλο βαρεθεί. Είπα να δούμε κάτι διαφορετικό απόψε. Γιατί με κοιτάς έτσι? Νόμιζα ότι ήταν σκόπιμη η εκλογή. Δηλαδή? Δεν σας έκανε καμία εντύπωση το όνομά μου. Ήρμα! Όχι, δεν μου κάνει τίποτα, τι δεν κάνει. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, σωστά? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά συνήθιστα ονόματα. Ξέρεις, πολλές γυναίκες βαφτίζονται και μετά ξαναβαφτίζονται από μόνες τους. Πάντως το δικό μου είναι πραγματικό, γιατί η καταγωγή μου είναι από τσιγκάνο. Τσιγκάνικο αίμα, φλογερό, ε! Κάτι τέτοιο. Ήρμα ή τσιγκάνα, καταπληκτικό. Ό,τι πρέπει, ό,τι πιο ταιριαστό για την τσιγκάνικη καρδιά. Τσιγκάνικη καρδιά σα. Δεν έχει ακούσει το τραγούδι που λέει θέλω εγώ. Να πω λίγο ακόμα. Αν έχω τσιγκάνα καρδιά. Τέλειωσε. Το τραγούδι δεν το έχω ακούσει. Αλλά για μια τσιγκάνικη καρδιά ποτέ να μην είσαι στη σύνδεση. Μα τι λες, πουλάκι μου, τώρα δεν πρόκειται να με εγκαταλείψει η καρδιά μου. Απλώς αυτή η τσιγκάνα καρδιά με οδηγεί έτσι σε νέες περιπέτειες. Τα λέει αυτά ένα σοβαρό άνθρωπο? Ποιο τα λέει αυτά? Λέω, ένα σοβαρό άνθρωπο. Εγώ. Ναι, μα αυτή η ονομαστή σοβαρότητά μου είναι που με εμποδίζει να παρεκτραπώ. Ξέρεις, αυτό πάντα ονειρευόμουν εγώ, αυτό που ήθελα έτσι βαθιά μέσα μου είναι να παρατήσω και δουλειές και επιχειρήσεις και γραφεία και σπίτια και να ακολουθήσω ένα τσιγκάνικο καραβάνι. Εσείς? Ναι, εγώ, παρόλο που δεν τρέχεις φλέβες μου αίμα τσιγκάνικο όπως οι δικές σου, ανάμεσα σε τσιγκάνους θα γινόμουν κι εγώ μια τσιγκάνα. Καρδιά. Φτάνουνε πια τα ψέματα, αλλάζω απόψε τα δική. Ζημιά, ζημιά, θα κάνω τη ζημιά. Σε μάτια δίχως αίσθημα, σε κέρινα κορμιά. Ζημιά, ζημιά, θα κάνω τη ζημιά. Κατά με δάξω στη φωτιά και σε πληρώνω. Μηνύματα, δεν θέλω πια προβλήματα, γιατί το θύμα να είμαι εγώ. Άλλοι να γίνουν θύματα, αντί το θύμα να είμαι εγώ.
κάτι το σύστημα σε γέννη να κορμιά. Ζημιά, ζημιά, θα κάνω τη ζημιά. Θα τα πετάσω στη φωτιά και δεν πληρώνω. Σε γέρινα κορμιά. Ζημιά, ζημιά, θα κάνω τη ζημιά. Θα τα πετάξω στη φωτιά και δεν πληρώνω μια. Ζημιά, ζημιά, θα κάνω τη ζημιά. Σε μάτια δίχως αίσθημα. Σε γέρινα κορμιά. Ζημιά, ζημιά, θα κάνω τη ζημιά. Θα τα πετάξω στη φωτιά και δεν πληρώνω. Μπράβο τα τσιγκαράρια με το χαρακτικό του. Ελατρία μου, μα είναι δυνατόν εγώ, βιομήχανος άνθρωπος, να κάνω τον τζιγκάνο της φαντασιός του κυρίου Δόγκανου? Γιατί κύριε Παπαπέτρο μου, είναι πολύ γοητευτικό. Ο θείος μου έχει πάντα θείες εμπνεύσεις. Σκατά έχει. Ας το καλό, εγώ Αφρικάνα ήμουν, πώς έγινα τζιγκουάνα? Γιατί ο Πετράκης που έγινε σαν τον Βαλάντι. Εσύ δεν πας πίσω. Τι να σε πω, καημένε τζιγκουάνε. Και τώρα αδέρφη μου αλήτη πουλή, να δεις τι σου έχω. Θα πω σε playback μια κασετούλα, γιατί πουλάμε και κασέτες εδώ με τον αρχιτσίγκανο. Ένα ωραίο ζαϊμπέτικο. Άντε πρέπει να χορέψεις, άντε. Φεύγω, μανούλα μου γλυκιά. Φεύγω και πάω στα ξένα. Θα νοσταλγώ, μανούλα μου, μανούλα μου, εσένα. Ψηλά βουνά και θάλασσες, πλατιές θα μας χωρίζουν. Η ξένη γη τα μάτια μου με δάκρυα θα ποτίζουν. Γιατί το έκλεισε, λατρεία μου? Γιατί, κύριε Δόγκανε, το έχετε παραχέσει με ένα playback σαν αυτό το σύριαλ. Όσο για σένα, είσαι μεγαλύτερη ψωνάρα από όλους. Εγώ? Σε αυτό το σύριαλ! Μα τι σκεφτόσαστε, κύριε Ζάχο? Τα τσιγκαριλίκια. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει ο τρόπος που ζεις. Τη μία είσαι από εδώ, η άλλη είσαι από εκεί. Που ζεις πάνω σε μία άμαξα. Σε άμαξα. Που τραβάς, τραβάς και όπου σε βγάλει άκρη, που η ζωή σου είναι ένα τέλειο ταξίδι. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μένα. Έτσι δεν κάνεις? Όχι, βέβαια. Α, και τι κάνεις δηλαδή? Ό,τι κάνατε κι εσείς. Δηλαδή τίποτα? Όχι ακριβώς. Μένω σε ένα σπίτι και όχι βέβαια σε άμαξα. Πηγαίνω στη δουλειά μου και όταν έχω διακοπές πάω ταξιδάκια έτσι κοντινά μέχρι Νέα Υόρκη, Σεϊχέλες, Δελχή. Α, εδώ δίπλα δηλαδή. Με προσγείωσες ανώμαλα τώρα. Λυπάμαι, αλλά ζω όπως εσείς. Τουλάχιστον παράδειγμα στην παλάμη μου. Γιατί κοπήκατε? Όχι, παιδί μου, να μου πεις το μέλλον. Ποιο μέλλον, κύριε Ζάχο? Δεν είμαι μάγισσα. Ούτε τη μοίρα λέω, ούτε τα χαρτιά ρίχνω, ούτε μαγιοβότανα ερωτικά πουλάω. Αλλά αν θέλετε, υπάρχει κάποια μακρινή συγγενής μου. Τι να την κάνω? Α, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλετε κάποιο ερωτικό μαγιοβότανο. Αχ, καταπληκτικό. Ερωτικό μαγιοβότανο ο Δόγκανος, αν δεν πειράζει. Όχι, κοριτσάκι μου, δεν μου χρειάζεται με αυτά. Δεν έχω ανάγκη, κατάλαβες. Για λέει τη διεύση. Τι πράγμα? Λέω, πού μένει αυτή η ξενοδοχική συγγενή? Θέλετε να την επισκεφτείτε? Α, έτσι για πλάκα, ξέρεις. Α, πούμε την κουβεντούρα. Μ' αρέσει αυτά, γελάω. Για λέγει. Δεν θυμάμαι τη διεύθυνση αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να ρωτήσω και να σας πω. Ναι, ρώτα γρήγορα, σε παρακαλώ. Ρώτα γρήγορα, έτσι. Σ' αρέσει? Γλίκα. Είμαι κάλτο όμως, είμαι κάλτο. Άλλοι που λένε το τρένο στο σταθμό του γαλλικού χωριού και κατεβαίνει ο άνθρωπος για να ξεμουδιάσει. Ή να πιει καφέ να ξεξιστάσει. Όχι, όχι, γάλα πήγε να βγει, ήταν και πρωί. Και όπως κατεβαίνει, βλέπει γύρω από το τρένο να παίρνουν καμιά πενταριά παιδιά. Σχολείο ήτανε? Όχι, μην με διακόψε, παρακαλώ. Έκπληκτος, πάει στο ταθμάρχη και του λέει: με συγχωρείτε, πού βρέθηκαν όλα αυτά τα παιδιά σε αυτό το χωριό? Και τι του λέει? Δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ. Έλα, έλα, πες το, σφίξου λίγο, σφίξου. Και του λέει ο ταθμάρχης: κοιτάξτε, επειδή το τρένο περνάει στις 5 το πρωί, είναι πολύ νωρίς και θα ξανακοιμηθούν και πολύ αργά.
για να σηκωθούν. Άρα και εσώ γίνα λίγο τα ηλατρία. Σας και τέτοια, ε. Έσω να... Μας είπατε ανέκδοτο για γαλλικό χωριό. Για ελληνικό, ξέρετε κανένα? Τάνε, κύριος Πέτρου, ανέκδοτα. Πήγαινε, παιδί μου, να έχεις γονέα στο πρόσωπό σου, να ξυπνήσεις. Πολύ τρώτη, κύριος Δημούτρης. Άλλος το έκανε, μας βρήκε. Και τώρα, με την άδειά σας, θα σας πω ένα τραγούδι. Ξέρετε, κανένα αμερικάνικο. Σιγά μην ξέρει και αφρικάνικο. Όχι, ξέρω ένα αττικάνικο του Αττίκ. Είναι πάρα πολύ δραματικό και να το προσέξεις, σας παρακαλώ. Την ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, βγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι, σέμνη πλεξούδα κόμματα μαλλιό. Μα δεν είναι ανέκδοτο αυτό. Έλα, αυτό είναι πιο αστείο. Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε σε ένα γνωστό μπουζουξίδικο για να δούμε πώς διασκεδάζει η σημερινή νεολαία. Και τώρα ας ακούσουμε δύο λόγια από το γνωστό νεολαίο Ζάχο Δόγκανο. Είμαι κοντινό. Έλα, να μου έχει βγει η Παναγία. Ναι, διασκέδασε, διασκέδασε, αλλά και δουλειά, ε. Δουλειά, σκληρή δουλειά. Δουλειά, παιδί μου. Πάω για δουλειά, εγώ πρέπει να σκουρείτε. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε πόσο σκληρά εργάζεται η σημερινή νεολαία. Έτσι λοιπόν, αυτός είσαι, αυτά κάνεις. Λοιπόν, το παράκανες και θα σε φτιάξω εγώ. Ώστε τσιγκάνα, ε. Ολοτσίγκανη. Και φυσικά θα σου είπε και τη μοίρα. Όχι. Τότε να στην πω εγώ. Ο Παπαπέτρου αύριο μεθαύριο θα διακόψει τη συνεργασία του μαζί μας. Και αν φύγει ο Παπαπέτρου, που είναι η βάση του γραφείου μας. Άσε μας, μωρέ, πάει στα διάλογα και ο Παπαπέτρου. Πέρασε ένα ωραίο βράδυ. Με βρήκανε πρωί-πρωί οι συμφορές. Όχι και συμφορές. Δεν πέθανε κανείς. Αν φύγει ο Παπαπέτρου, που είναι η βάση του γραφείου μας, θα δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα. Δυσκολευομένων δε των πραγμάτων. Πώς το πες αυτό, Ιωσάβεσαι. Να το ξανακάνω. Δυσκολευομένων δε των πραγμάτων. Τι ωραία το έκανε. Κινδυνεύουμε να βάλουμε ένα μεγάλο λουκέτο στο γραφείο μας. Κι εγώ μεν θα δω τι θα κάνω. Εσένα όμως σε βλέπω να οδηγείς τσιγάνο καραβάνι. Σιγά τα αυγά. Δεν μου λες, τώρα αυτό γιατί μου το πες? Γιατί ο Παπαπέτρου ήταν έξω φρενών. Και τι έκανε δηλαδή? Άφεζε ολόκληρος. Πολύ ωραία. Είχαν πεταχτεί τα μάτια του έξω. Ωραία εικόνα θα ήταν αυτή. Και κάθε λίγο και λιγάκι έλεγε: απορώ πώς συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, η πονηρή Λίλη τον πότσε 5-6-7 ποτηράκια και κατάφερε να τον ηρεμήσει για τα καλά. Και αφού ηρέμησε, τι έγινε μετά? Μας είπε καμιά 20 ανέκδοτα. Μόνο η Λίλη γέλαγε. Ανώμαλο το κοριτσάκι. Με τις μαλακίες του Παπαπέτρου θα γέλαγε. Πολύ φυσικό αυτό. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ πολύ, εδώ είναι το κύριο Δόγκανο. Μάλιστα, αλλά ο ίδιος είναι στον επάνω όροφο. Θα μπορούσα να τον δω? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει μια σοβαρή συζήτηση. Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω. Όχι, όχι, αφήστε, δεν πειράζει. Θα μπορούσα να το αφήσω κάτι? Βεβαίως. Πείτε του ότι πέρασε τη σπινή σύρμα και δώστε του αυτό. Είναι η διεύθυνση που μου ζήτησε. Μάλιστα, τίποτα άλλο? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. 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 Πώς από εδώ? Θα ήθελα τον κύριο. Κέρια τον θέλεις, υπάρχει λόγος να τον θέλεις? Μα... Λίλη η Δεσποινής θέλει το θείο μου τον Ζάχο. Μπα, βρήκαμε άλλο, θεί. Μάλιστα, τον κύριο Ζάχο ήθελα. Ρε, άντε από εδώ εσύ. Σας παρακαλώ, μην την παρεξηγείτε. Εγώ, η Δεσποινής δεν με παρεξηγεί. Χαίρετε. Χαίρετε. Λέγε γρήγορα τι ήθελε αυτή, μη σκέφτεσαι, λέγε. Σου είπα, το θείο μου τον Ζάχο. Στο δικό σου το γραφείο, ρε. Έκανε λάθος, σπουδαίο πράγμα είναι. Τι είναι αυτό? Για να σου δω. Αχα, να τι είναι. Τι είναι, ρε Λίλη, μήπως είδα? Σου έδωσε τη διεύθυνσή της, έτσι? Πρώτον, δεν είναι η διεύθυνσή της και δεύτερον, δεν είναι για μένα. Για μένα είναι. Όχι, μου είπε να τη δώσει το θείο μου το Ζάχο που την περιμένει. Και γιατί δεν την έδωσε τον ίδιο, ρε? Κοίτα, ανάκριση. Της είπα ότι έχει μια σοβαρή συζήτηση. Τη ρώτησα αν ήθελε να του τηλεφωνήσω και να τη δεχτεί και μου λέει δεν χρειάζεται. Δώστε το αυτή τη διεύθυνση που την περιμένει. Καλά. Όλα θα ξεκριβωθούν. Κρατάω το εκμήριο. Και έτσι έχει κάνει τίποτα. Δεν σε σώζει ούτε διεθνή αμνηστία. Αλήτη. Τίγκα να κάτσε δίπλα μου και τα χαρτιά σου ρίχτω και τα βοτάνια πουλα μου, πουλα μου. Ζάχο, σε παρακαλώ, κλείσε το κασετόφωνο. Ποιο κασετόφωνο? Το στόμα σου λέω. Τώρα τι είναι αυτό που κάνεις? Μπους θερμέ, έξω το στόμα, τραγουδάω με τη μύτη. Ωραία, κλείσε και τη μύτη. Θα σκάσω, σκάσε. Γεια. Γεια. Γιατί έκατσα ο πάνω μου σαν το χάρο? Θέλω να ρωτήσω. Τι να ρωτήσεις? Από διευθύνσεις, πώς πάμε από διευθύνσεις? Τι λέει αυτή ρε Δημήτρη? Τι λες ρε Λίλη? Ρωτάω πώς πάει από διευθύνσεις ο άνθρωπος. Ρωτάει πώς πας από διευθύνσεις. Άκου να σου πω, αυτό με ανακουφίζει. Η τρέλα της προχωρεί, που να την κλείσει το τρελοκομείο να ησυχάσουμε όλοι. Ρε αδερφέ,
Περιμένεις καμία διεύθυνση? Τι διεύθυνση να περιμένει? Τι διεύθυνση να περιμένει? Σπα κόντρα, παιδί μου, την αντίληψα αγριεμένη. Με αυτή τη διεύθυνση έχεις καμία σχέση? Κάτσε να δω, μου την έβαλε μέσα στα μάτια μου. Μελένια, Ροδοπόλεως 16, νοικισμός Βατραχέικα. Μόλι τρελάδια τελείω. Όχι, ρωτάω. Δηλαδή μεταξύ εσού και αυτή τη διευθύνση δεν υπάρχει σχέση. Άντε πήγαινε από εδώ, άντε πήγαινε από εδώ. Καλά. Όσο για τη διεύθυνση, θα μάθω. Δημήτρη, ξέρεις τι σκέφτομαι? Αυτό που σκέφτομαι κι εγώ. Τι σκέφτεσαι? Αυτό που σκέφτεσαι κι εσύ. Εγώ τι σκέφτομαι? Έλαντε. Δεν πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα. Καλώ την κούκλα μου, καλώ την κοκόνα μου. Η κυρία Μελένια, ίδια. Αυτοπροσώπο. Ολοζώντα είναι μπροστά σου με κληρονομικό χάρισμα, μπρε, κάτσε. Κάτσε. Κάτσε να σε πω τι μοιράσου να σε πω το ρίσκο. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα. Τι θε να κατάλαβε, μπρε. Ποια είστε και τι κάνετε? Και τι έρθε? Ρε, άσε γιατί ήρθα εγώ και έλεγε τι κάνει εσύ εδώ μέσα. Καλέ, ποια είσαι, ποιο έστειλε? Θα πάρω απάντηση σε αυτό που σε ρωτάω. Τι απάντηση πρέπει να πάρει? Δεν ξέρει τι με Ελένια. Τι γύφτισα, τι τζιγκάνα, τι τουρκογύφτισα. Γάριφαλο στα αυτή και φωνήρια στο μάτι που λέει και το τραγούδι. Καλά, καλά, αυτό το λέει και η γιαγιά μου. Όλο το αφαγκάτι τη Αθήνα δεν έρχεται στη Μελένια να μάθει τη μοίρα του, να μάθει το ριζικό του. Τι θέλει να σε πω? Θε να σε πω τα χαρτιά, θε να σε πω το χέρι, θε να σε πω τον καφέ. Α, σήμωσε μπρε και σε λέω τι θέλει. Αρχίζω να μπαίνω στο νόημα. Και αν σημώσει και κάτι παραπάνω, μπρε, θα κάνω τον αρεβωνιαστικό σου να μην ξεκολλάει από δίπλα σου. Για ξαναπέστο αυτό, για ξαναπέστο. Όλη η Αθήνα μπρε ξέρει τα γότανα τη Μελένια. Οι γυναίκε έρχονται όταν μυριστούν ότι ο γκόμενο πάνε να τη στρίψει άλλα γαλλικά. Και οι άντρε, οι ανήμποροι στον έρωτα, έρχονται στη Μελένια και γίνονται πάλι καρόπουλα. Πώ δηλαδή, για λέγε. Το μαγιοβότανο. Α, το μαγιοβότανο. Μεγάλο πράγμα το μαγιοβότανο. Και πόσο κάνει, κυρία Μελένια, το μαγιοβότανο? Πρεσκάσε 100 εσύ. Και όσο μεγάλο να είναι, στον κάνω εγώ παλικαρόπουλο. Όταν λες 100, εννοείς χιλιάρικα. Τι δραχμές. Και φυσικά η εφορία έξω, χωρίς αποδείξεις και τέτοια. Εφορία! Αυτό, ποια εφορία, καλέ. Ους, μακριά η εφορία από εδώ. Μακριά. Άργησα. Λιγάκι. Μήπως τώρα μπορείς να μου πεις και για τη μυστική έξοδό σου? Θα σου πω, Ελένη μου, αλλά όχι τώρα. Τι συμβαίνει, βρε Λίλη, μήπως συμβαίνει κάτι με τους δικούς σου, να βοηθήσω? Με τους δικούς μου όχι, με το δικό μου ναι. Σημαίνει κάτι στον Πετράκι? Στον Πετράκι όχι, με τον Πετράκι ναι. Τι έχει το παιδί? Τι έχει το παιδί, το βλέπεις το παιδί πώς είναι, τι έχει το παιδί? Έλα τώρα, βρε Λίλη, μην το παρακάνεις, θες να μου πεις τι έχει ο Πετράκης ή όχι? Ο Πέτρος έχει σεξουαλική ανασφάλεια. Σεξουαλική ανασφάλεια με μένα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Ναι. Εγώ είμαι, κύριε Ζάχο. Ήρμα! Νωρίς το πρωί πέρασα από το γραφείο σας και σας άφησα τη διεύθυνση που μου ζητήσατε. Σας τη δώσανε? Όχι, δεν μου έδωσε κανένας τίποτα. Πού την άφησες? Σε ένα νεαρό που το γραφείο του είναι κάτω από το δικό σας. Α, στο χαζό ανιψιό μου. Ναι, θα την πάρω αργότερα. Ναι, θα τα πούμε το βράδυ. Γεια σου, Ιρμάκη. Γεια. Τώρα κατάλαβα. Τι? Τι μου έλεγε για διευθύνση αυτή η Παλαβή? Ελπίζω να το ξεχάσει και να μην πα κοτζαμάντρα. Όχι, μωρέ. Όχι, απλώς θα την καταχωρήσω στο ευρετήριο στο γράμμα ΤΑΦ. ΤΑΦ, τι είναι αυτό? Τσιγκάνα μαυρομάτα. Το είδε. Πού πας, ρε, έχουμε δουλειά. Περίπου πάμε στην τουαλέτα και έρχομαι. Α, καλά. Στη δικιά μας, όχι τη τσιγκάνας. Ναι, ναι. Ναι, ναι. 26 για αρχή καλά είναι. Ναι. Με ποιο μιλάτε? Με τον Αντένα. Ετοιμάζω ένα σειριάλ επάνω μου. Τι είναι, παιδί, στην τουαλέτα? Τι κάνεις, βρε Λίλη, δεν καταλαβαίνω. Έλα τώρα, Πετράκη. Γιατί να τρέχουμε για φίλτρα και μαγιοβότανα? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Πού να καταλάβω? Ναι. Εντάξει, δεν είσαι και το σεξουαλικό κτίνος που νόμιζα πως ήσουν, αλλά γιατί να τρέχουμε στις τσιγκάνες για φίλτρα και μαγιοβότανα? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Μήπως έχεις πυρετό? Βέβαια έχεις και εσύ τα ψιλοπροβληματάκια σου, αλλά να φτάσουμε μέχρι εκεί. Μήπως χτύπησες το κεφαλάκι σου? Και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε και στο βασικό ένστικτο να κάνεις το Μάικλ Ντάγκλας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Είναι άρρωστη, είναι πολύ άρρωστη. Θα πάρω το θείο. Άλλος που τρελαίνεται για χαλήνο το σεξ. Θα πάρω το θείο. Ε, άντε πάρτον, ντε. Θα πάρω το θείο. Κόκαλο, Πετράκη. Καλώς την αντράκλα, καλώς τον κούκλο. Κάτσε, βρε, κάτσε, να σε πω τη πείρα σου, να σε πω το ριζικό σου. Ποια σ' αγαπούσε, ποια αγαπάς, ποια θα σ' αγαπήσει. Και άμα θες και το μάγιο βότανο, το έχω. Να σε κάνει πάλι καρόφουλο. Εσύ είσαι! Καλέ, ο Χριστός και η Παναγία! Πόσα χρόνια είναι, 3, 4, απάτη, απάτη! Κούκλος είσαι, μπρε, κούκλος, μέρα δεν πέρασε από πάνω σου, κούκλος! Θα σπορ ηλιές, ψεύτρα, ακόμα κυκλοφορείς ελεύθερη! Γιατί, μπρε, λίγη χαρά, λίγη ελπίδα στον κόσμο δίνω, ψυχές παίρνω, μπρε! Δεν παίρνεις ψυχές, μου τζουρώνεις υπολείψεις, απαταιώνησα! Υπάρχει τίποτα καινούριο? Σε μαγευότανο, μπρε! Ξέρεις εσύ, για λέγε.
Έξω από εδώ. Έξω από εδώ. Άντε έξω. Άστινε, άστινε, βρε παιδί. Δεν κάνει τίποτα. Άστινε, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Να χαιρέσετε τα νιάτα σου και την ομορφιά σου, βρε. Συμπαθητική φαίνεται. Κάτσε, κάτσε. Ευχαριστώ, βρε. Δώσε ένα τσιγαράκι να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω το ρίζικο σου. Να σου δώσω τσιγαράκι, αλλά τη μοίρα μου να μην την πεις. Η μοίρα μου είναι εδώ, δίπλα μου. Καλά, τέτοιο ψέμα ούτε η γύφτισσα δεν θα το έλεγε. Γιατί προσβάλλει, βρε κοκόνα μου. Ο Λεβέντης από εδώ είναι καλύτερος από σένα. Έλα, το τσιγαράκι το πήρες, άντε το καλό τώρα. Όχι, θα σε πω τη μοίρα σου, βρε. Θα σε πω το ρίζικο σου. Τι να μου πεις, τι μπορείς να μου πεις εσύ τώρα. Θα σε πω. Φαντάζομαι να πιστεύεις σε τέτοιες ανοησίες. Εγώ να πιστεύω, αφού με ξέρεις, βρε, λέει μου, λέγε εσύ. Το χέρι όμως εκεί, απλωμένο. Σα χλαμπάρεις, για να γελάσουμε, για λέγε. Ρε, ναι. Πλούσιος είσαι, ωραίος είσαι, Λεβέντης είσαι. Και νέος, νέος. Ναι, και νέος, και νέος. Είδες, μάντεψε σωστά πάντα, συνέχισε. Ναι, σε τρία τέρμινα. Μεγάλη πόρτα θα διαβείς, μεγάλο ταξίδι θα κάνεις. Τα πρώτα τα καλά που είπες, τώρα αρχίζεις και τα καλά. Άντε έξω, είπαμε, άντε. Άστινα, βρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα. Ριζάκο, δεν βλέπεις ότι γίνεται ενοχλητική. Ας το πει με καλύτερο τρόπο. Καρδιά μάλα με έχεις, βρε, καρδιά μάλα με. Γι' αυτό κι εγώ θα σε πω κάτι να με θυμάσαι. Σκύψε, βρε, σκύψε. Καλά, τσακλαμπάρες τώρα. Καλά, τι σου λέει. Κάτσε, τσακλαμπάρες δικές μας, για σύγχυση. Αλήθεια. Πόσες φορές. Καλά, χιναγύρι. Πόσο θα με στοιχίζει. Όχι, δεν βγαίνω. Παρά είσαι ακριβή. Φαρμακείο είσαι. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Αλλά τι σου λέει, παιδάκι μου, τόση ώρα και την ακούς. Κάτι τσιγκάνικα δικά μας λένε. Κάτι δικά σας με μια τσιγκάνα που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ σου. Καλά, θα σου εξηγήσω, παιδί μου, άσε με. Για συνέχεια. Τι άλλο θα δουν τα μάτια. Μα είναι αριστούργημα. Έλα, έλα. Έλα, πάμε. Και εσείς κύριε μαζί μου. Έρχομαι. Κινδυνεύουν οι μειονότητες, Ελένη μου. Έρχομαι. Εντάξει, εντάξει, την πάτσα σαν βλάκα. Τι γελάς. Συνελήφθη η καταζητούμενη Μελισάνθη Παπατζίδου για σωρία απατών εις βάρος αφελών προσώπων, η οποία πουλούσε καθαρό νεράκι για ερωτικό φίλτρο. Η σύλληψή της έγινε ενώ προσπαθούσε να πουλήσει το θαυματουργό ερωτικό φίλτρο στον επιχειρηματία Ζάχο Δόγκανο, ετών... Βρε Ζάχο, είσαι τόσο μεγάλος. Λάβε τυπογραφικό, ρε, είμαι τόσο μεγάλος, αν μη σου πω τίποτα. Ζάχο. Τι είναι, Ελένη μου. Αχ, Ζάχο μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πολύ. Ελένη μου, τρελάθηκες. Όχι, δεν τρελάθηκα, αλλά να. Ακόμα δεν έχεις πιστεί για την αγάπη μου και θέλεις να αγοράσεις μαγιοβότανα για χάρη μου. Έλεγα κι εγώ, τι του λέει η τσιγκάνα τόση ώρα στα αυτή. Αχ, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Αν δεν μου σου πω κανένα κουβέντα που γέρασες, άντε πάμε και τώρα. Εσύ, πόσα χρόνια είσαστε μαζί. Ένα. Α, τέσσερα τελικά είμαστε. Απρό λοιπόν πώς είσαστε μαζί το άκρο νάουτον της σοβαρότητος με το άκρο νάουτον της ηλικιότητας. Τα ετερόνυμα έλκονται, Δημητράκη μου. Γεια σου, Ζάχο, ετερόνυμε. Θεία μου, τι γράφει εδώ. Αντί μισό καλή κουβέντα. Αντί μισό τι γράφει. Άντε μπράβο κι εσύ. Ναι. Καλημέρα, κύριε Ζάχο μου. Πείτε μου, αν δεν είναι συνωνυμία, εγώ θα κάψω την εφημερίδα. Α, τότε άλλο ρε καράφλα κι εσύ. Έμαθε να διαβάζει εφημερίδα. Αγράμματε. Άντε μπράβο. Παιδιά, θα σκάσω, θα σκάσω. Όχι και να σκάσεις. Εδώ σου έχουμε συγχωρήσει και χειρότερα. Ναι, θεία μου, μη συγχύζεστε, δεν έγινε και τίποτα. Μα να γράψω την ηλικία μου όλες οι εφημερίδες. Τελικά είσαι τόσο μεγάλος. Καθίστε, κύριε παιδιά. Τι είπες, ρε Αλίκη. Τι είπες, ρε Αλίκη. Πόσο λέει ότι είμαι. Ώστε με θυμάσαι, Καλά, βρε Λεβέντη, με αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Ναι, βρε, και καλά, τέλος πάντων. Πάει, στα κομμάτια η απάτη που μου έκανες. Άντε, να το φάω και τι με τρέχανε στις αστυνομίες για χάρη σου. Αλλά τι σου χρώσταγα, μωρέ, τι σου χρώσταγα. Γιατί, βρε, δεν πρόλαβες να με δώκεις τίποτα. Μωρέ, αυτό είναι που με στενοχωρεί. Τότε τι με λες ότι με χρώσταγε. Τι σου χρώσταγα που γράψανε εφημερίδες στην ηλικία μου. Και τι πειράζει, βρε, ήσουνα και είσαι. Λεβέντης και ωραίος. Και νέος, νέος. Και νέος, βρε, και νέος. Μ' αρέσει που μιλάς πάντα αυθόρμητα. Θέλω να σου δώσω ένα μικρό χατζηδικάκι. Για να σου δω τώρα. Δώσε, βρε, δώσε. Τώρα, αχ, δεν έχω τον μπλοκ επιταγών. Πέρα από το λογιστήριο αυτής μας. Περίμενε, βρε, περίμενε. Μισό λεπτό. Καλά, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι ύστερα από τόσο καιρό να έρχεσαι πάλι στις χαρτορίχτρες και στις απατεώνισες. Γιατί προσβάλλεις το κόνο, γιατί προσβάλλεις ψέματα. Είπα τόσα χρόνια είσαστε μαζί. Δεν αβαλογήσα και με το τρελέρι, με τη μελέτη την τσιγκάνε. Ζάχο, σήκω να φύγουμε από εδώ γιατί και εγώ δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Μέχρι να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Ηρέμησε, βρε κοκόνα, ηρέμησε. Είσαι τόσα χρόνια με αυτό το Λεβέντη, με αυτό τον κούκλο, με αυτό τον όμορφο. Το νέο, βρε, το νέο. Να μην κάνει μια βόλτα στα πέριξ ο άνθρωπος να πάρει την ανάσα του. Καλά σου, Λεβέ, να μην κάνω μια βόλτα στα πέριξ ο άνθρωπος να πάρω την ανάσα μου. Ναι, τώρα υπάρχει μια λογική σε αυτό. Όχι, την ψώνησε εκεί, Ελένη. Επτά κοκόνα μου, εσύ δεν έχει πρόβλημα με το μαγιοβότανο που σου δεκά. Τον κρατάς καλά. Ωραία. Μέχρι θανάτου. Έχει το διάλογο που πέρασε. Τσίγκανα του κογύφτσα. Άντεψε πάνω διάλογο. Κάτσε καλή, χάσε. Με το μαγειοβότανο που δω στην Ελένη. Μα γιατί έχει τα νεύρα σου, δεν καταλαβαίνω. Έτσι δεν θέλω και τάχω. Συνέβη τίποτα. Όχι, δεν συνέβη τίποτα. Κοίταξε να τα φτιάξει και ηρέμησε γιατί όπου να είναι. Δεν ξέρω, θα έρθει η λατρεία. Δεν πα στο διάλογο και εσύ και λατρεία. Άντε μπράβο. Θα έρθει η λατρεία.
Ας το διάλογο κι εσύ και η λατρεία μου. Λατρεία μου πέρασε λατρεία. Αχ, κύριε Δόγκανε, τι θα γίνω εγώ με σας. Τι θα γίνω εγώ με σας. Μία λατρεία θα είσαι πάντα. Ναι, αλλά προχθές το βράδυ με πουλήσατε για να βγείτε ένας θεός ξέρει με ποια προκομμένη. Η Ασονάκη μου, αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νεότητος. Βλέπετε ότι δεν μπορείτε να το κρατήσετε κακή. Μακάρι να μπορούσα. Στο ζάχο σου. Εγώ πάντως για ένα πράγμα σας θαυμάζω. Μόνο για ένα. Τον ακούτε τον Άρκισο. Για ένα. Πώς μπορείτε και ασχολείστε τόσο πολύ με το γυναικείο φίλο. Γιατί αυτή η ερώτηση. Γιατί όσο να είναι, τα έχουμε τα χρονάκια μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα έχετε τα χρονάκια σας. Μη του λέτε τέτοια, μαραζώνει. Γιατί δεν μαραζώσω, υπάρχει λόγος να μαραζώσω. Πάντως εγώ σας θαυμάζω. Μακάρι να είχα και εγώ τη δική σας όρεξη. Να την έχεις, γιατί να μην την έχεις. Με συγχωρείτε, λατρεία μου. Ναι. Όπως μου είπατε, κύριε Δόγκανε, σας τηλεφωνώ. Απάνω που σε σκεφτόμουν, καλό μου παιδί. Κάνε μου τη χάρη, μπορείς αύριο το πρωί να περάσεις από ένα φίλο μου να του δώσεις αυτό που έδωσε και σε μένα. Πολύ ευχαρίστως, αλλά ποιος είναι αυτός ο φίλος σας? Παπαπέτρου. Η Άσονα Παπαπέτρου. Ναι, Κηφισίας 108 στον 5ο όροφο. Πες ότι είσαι από μένα. Μάλιστα. Να μείνω ήσυχος. Βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι κάτι είχατε πει απόψε, ότι. Αναβάλλεται παόριστον. Εκτός και αν κανονίσει κάτι ο φίλος μου. Έλα, τα ξαναλέμε. Κύριε Δόγκανε. Κάτι είπατε για μένα. Κάτι είπατε για μένα. Τυχερέ. Γιατί? Βιτράκι. Ορίστε. Τι έλεγε η λατρεία πριν για τη ζηλιά της? Ότι μακάρι να έχει και εκείνος τη δική σου δραστηριότητα. Έλα, μπράβο, άντε, σε βόλεψα, λατρεία μου. Και αν γίνει αυτό που προβλέπω ότι θα γίνει, σηκωτό θα πας στη Μελένια για τα δυναμωτικά. Ποια είναι αυτή? Θα σου γράψω μια διεύθυνση, θα τη χρειαστείς οπωσδήποτε. Βλέπετε πόσο σας αγαπάμε. Ζάκο. Μάλιστα, Παπαπέτρου. Χαίρετε, κύριε Παπαπέτρου. Είμαι η Ήρμα, η φίλη του Ζάχου που μου είπε να σας επισκεφθώ. Μάλιστα. Πώς είστε, δεσποινής μου? Καλά, πολύ καλά. Έτσι, θα θέλατε κάτι? Τι να θέλω. Ο κύριος Ζάχος μου είπε ότι θα θέλατε παρέα για να διασκεδάσετε, επειδή είστε πολύ απασχολημένος. Μήπως είσαστε κλεισμένος για απόψε? Κάθε άλλο, τι λέτε. Πολύ θα ήθελα να γνωριστούμε και να το ρίξουμε έτσι λιγάκι έξω. Θέλετε να περάσω από το σπίτι για κανένα ποτό και μετά βγαίνουμε? Βεβαίως. Κηφισίας 108, 5ος όροφος, έτσι? Ακριβώς. Να σας περιμένω γύρω στις 8 η ώρα, Πολύ ωραία. Στις 8 λοιπόν. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαπέτρου, θα είστε μόνος σας ή θα έχετε και άλλους καλεσμένους? Όχι, βέβαια, μα τι λέτε τώρα. Κατά σύμπτωση είμαι μόνος. Η μαμά έχει πάει στην αδερφή της στην Κηφισιά. Το βράδυ λοιπόν. Γεια σας. Γεια σου. Καιρός να το ρίξεις και λίγο έξω. Καλώς το λεβέντι μου, καλώς το παλικάρι μου. Καλησπέρα σας. Κάτσε βρε, κάτσε. Να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου. Όχι, ευχαριστώ. Να σε πω τον καφέ, να σε πω τα χαρτιά βρε. Όχι, ευχαριστώ. Να σε πω το χέρι για ζωή και θάνατο, έλα. Όχι, ευχαριστώ. Τότε τι θες? Θέλω να κοιμηθώ, κύριε. Καλά, μπρε, και στο σπίτι μου ήρθες να κοιμηθείς, βαγρεμένος είσαι? Όχι, ξεθεωμένος είμαι. Ποιος είσαι, λέμπρε, ποιος είσαι? Είμαι ο Ιάσον Παπαπέτρου, βιομήχανος, και με έστειλε σε εσάς ο κύριος Δόγκανος για να μου δώσετε ένα δυναμωτικό, λέει. Α, κατάλαβα, πέρασες κανένα πολύ βαρύ ταλκά τώρα τελευταία, Πολύ βαρύ, κυρία μου, πάρα πολύ βαρύ. Ασίμωσε, μπρε, να σε πω. Ασίμω, τι θα πει ασίμωσε? Σκάσε, μπρε, 500 καφετιά και σου δίνω ένα μαγιό βοτανό. Το πίνεις, κύμα σε δύο μέρες, ξυπνάς, ξαναπίνεις και ξαναρμάς, μπρε. 500 καφετιά, αυτό δεν είναι ασίμωσε, αυτό είναι χρήσος. Χρήσωσε, μπρε, χρήσωσε. Μήπως μπορείτε να μου κάνετε μια καλύτερη τιμή?